Καλημέρα σε όλους. Και εμείς οι φοιτητές με τη σειρά μας χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση και τη συμμετοχή αγροτών από όλη την Ελλάδα. Τα αιτήματά σας για μείωση του κόστους παραγωγής, για κατώτατες εγγυημένες τιμές, για αναπλήρωση του χαμένου χρόνου είναι δίκαια. Με τον αγώνα σας γίνεστε παράδειγμα, ώστε και εμείς να παλέψουμε για σπουδές και μόρφωση με δικαιώματα σε σύγχρονες συνθήκες. Ο νόμος Κεραμαίος που ψηφίστηκε μέσα στο κατακαλό καιρό, με κλειστές τις σχολές μας, πέρα από το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο, το οποίο έρχεται να κολλήσει και στους προηγούμενους νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, βάζει στο στόχαστρο τις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του τμήματος Γεωπονίας στη Θέρμη, το χώρο στον οποίο κάνουμε την πρακτική μας άσκηση και τα πειράματά μας, ξεπουλώντας τον στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού. Η συγκεκριμένη διάταξη δείχνει την ξεκάθαρη υποβάθμιση των σπουδών μας, προκειμένου να υπάρξουν νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Υποβαθμίζεται το πτυχίο μας και ο ρόλος των γεωπόνων, που μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους έχουν σημαντική συμβολή στην κάλυψη των αγροτοδιατροφικών αναγκών της χώρας μας και άλλων τομέων. Δεν θα το επιτρέψουμε. Εμπιστευόμαστε τη δική μας δύναμη. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν επίδοξο σωτήρα να μας κοροϊδέψει. Αγωνιζόμαστε μέσα από τα συνδικάτα, τους συλλόγους μας και τους μαζικούς μας φορείς, στο πλάι των εργαζομένων, όπως του αγώνα της Μαλαματίνας, αλλά και στο πλάι των βιοπαλαιστών αγροτών, για όρους δουλειάς και μόρφωσης με δικαιώματα, για ζωή στο ύψος των αναγκών μας. Ανανεώνουμε το αγωνιστικό μας ραντεβού για τις 9 Νοέμβρη, μέρα μεγάλης πανελλαδικής απεργίας, όπου πρέπει να δώσουμε μήνυμα αντεπίθεση. Καλούς αγώνες, καλή συνέχεια.